Σε καλωσορίζουμε στη διδασκαλία μας, τα πρότυπα σχολεία και τις υποτροφές των ιδιωτικών με το θέμα 12. Πάνω στην Ευκλήδια Διαίρεση. Ποιο είναι το γράμμα που βρίσκεται στην 200η θέση στην επόμενη, ομοίως επαναλαμβανόμενη σειρά γραμμάτων? Εδώ έχει κάποια γράμματα τα οποία επαναλαμβάνονται. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ. Μετά επαναλαμβάνεται πάλι, ξανά αρχίζει. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ. Μετά ξανά τα ίδια, πάλι α, β, γ, δ, ε, ζ. Οπότε, παιδιά, βλέπουμε ότι αυτή η εξάδα γραμμάτων α, β, γ, δ, ε, ζ επαναλαμβάνεται. Ωραία. Παιδιά, για να το κουβεντιάσουμε λιγάκι. Στην πρώτη θέση έχουμε το α. Στη δεύτερη το β, στην τρίτη το γ, στην τέταρτη το δ, στην πέμπτη το ε και στην έκτη το ζ. Και κλείνει εδώ η σειρά γραμμάτων α, β, γ, δ, ε, ζ. Μετά επαναλαμβάνεται πάλι α, β, γ, δ, ε, ζ. Με το α να είναι πλέον στην 7η θέση, το β στην 8η, το γ στην 9η, το δ στη 10η, το ε στην 11η και το ζ στη 12η. Και μετά επαναλαμβάνεται πάλι η ίδια σειρά γραμμάτων, με το α να είναι στη 13η, το β στη 14η, το γ στη 15η, το δ στη 16η, το ε στη 17η και το ζ στη 18η. Οπότε, παιδιά, βλέπουμε ότι για να κλείσει η κάθε φορά πρέπει να περάσουν 6 θέσεις. Οπότε εδώ η σειρά κλείνει στο Z που είναι η 6η θέση. Μετά η επόμενη φορά ξανακλίνει πάλι στο Z που είναι τώρα η 12η. Η επόμενη φορά ξανακλίνει πάλι στο Z που είναι η 18η θέση. Οπότε, παιδιά, εδώ βλέπουμε ένα μοτίβο όπου περπατώντας κάθε φορά 6 θέσεις η λέξη, η σειρά γραμμάτων για την ακρίβεια, ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται στην 6η θέση, μετά στη 12η, μετά στη 18η, μετά στην 24η, μετά στην 30η θέση. Και πάλι λέγοντας. Εδώ λοιπόν, παιδιά, έχουμε ένα μοτίβο, μία επαναλαμβανόμενη λογική, όπου τι, περπατώντας 6-6 τις θέσεις, συναντάω κάθε φορά ποιο γράμμα, το Z. Για να δούμε, παιδιά, για να φτάσουμε στη 200η θέση, πόσες τέτοιες εξάδες θέσεων πρέπει να περάσουμε. Για να κάνουμε τη διαίρεση 200/6. Το 6 το 2 δεν χωράει, στο 20 χωράει 3 φορές, άρα έχουμε 3, 6, 18 από 22. Το 6 το 2 δεν χωράει, άρα τονίζουμε και κατεβάζουμε πάλι το μηδενικό, το άλλο μηδενικό, με το 6 το 20 να χωράει 3 φορές. 3, 6, 18 από 22. Μάλιστα. Οπότε, παιδιά, η διαίρεση μας έδωσε πηλίκο 33 και υπόλοιπο 2. Δηλαδή, ουσιαστικά, για να φτάσω εγώ στο 200, πρέπει να καλύψω 33 τέτοιες εξάδες, 33 φορές το 6, και να περπατήσω και δύο θέσεις ακόμα που είναι το υπόλοιπο, ώστε συνολικά αυτό να μου κάνει τη 200η θέση που θέλω. Άρα, παιδιά, για δείτε. Αφού ανά 6 θέσεις, ανά 6 θέσεις βλέπω μπροστά μου το γράμμα Z, άρα άμα περπατήσω 33 τέτοιες εξάδες θέσεων, ποιο γράμμα θα συναντήσω, παιδιά, το Z και πάλι, έτσι, ωραία. Για περπάτα κι άλλες δύο θέσεις ακόμα. Μετά το Z εδώ που κλείνει η λέξη, μετά ποια γράμματα συναντάς. Μετά η λέξη, η σειρά γραμμάτων μάλλον, επαναλαμβάνεται, έτσι, επαναλαμβάνεται. Άρα, μετά το Z που έχεις φτάσει, άμα περπατήσεις άλλες δύο θέσεις ακόμα προς τα δεξιά, πού θα πας. Με μία θέση θα πας στο α, με άλλη μία θέση, δεύτερη θέση, θα πας στο β. Άρα, πού θα φτάσουμε, παιδιά, ουσιαστικά ποιο γράμμα θα είναι στην 200η θέση, θα είναι ουσιαστικά, παιδιά, το γράμμα β. Η σωστή απάντηση, λοιπόν, είναι η επιλογή β με το γράμμα β. Και ολοκληρώθηκε η άσκησή μας. Να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού όλα τα παιδιά και συνεχίζουμε μαζί με πίστη, αγάπη και μεράκι για το στόχο της επιτυχίας, απαντώντας στα πώς και γιατί της μαθηματικής σκέψης, έξυπνα και απλά. Να είστε καλά, πάντα καλά, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο πρότυπα papakianos.gr. Υγεία, καλή δύναμη και προσοχή. Και όλα τα καλά του Θεού για όλα τα παιδιά, μαζί με την οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είστε πάντα καλά όλα τα παιδιά.